Μαλάκα, αλλάζουν τα χρώματα γύρω σου. Ρε, όλα ρε φίλε. Αλλάζουν τα χρώματα. Όλα ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση λιποθυμίας, ωραία. Όντως, υπάρχει περίπτωση λιποθυμίας. Γι' αυτό, σιγουριστείτε απλά ο χώρος γύρω σας να είναι ασφαλής, ώστε ό,τι και να συμβεί, να ξαπλώσετε. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας, δεν είναι μυθικός, δεν παίρνει καμιά ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα κάτι μαγικό σημαίνει εδώ πέρα και η ζωή σας γίνεται καλύτερη. Πού είμαστε ρε μάλακα Μίτσο? Στο Βιέννο Ισερ μάλακα. Δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν. Ωραία, για πες μου λίγο τη γνώση. Λοιπόν, η φάση είναι εξής. Θα κάνουμε 30 αναπνοές. Η κάθε 10 είναι με διαφορετικό focus. Μια 10 κεφάλι. Η 10 θα είναι το κεφάλι. Προσπαθώ να φανταστώ ότι στέλνω ό,τι αναπνέω στο κεφάλι μου. Και η θεωρία είναι ότι όποτε εκπνέω, βγάζω ό,τι δεν χρειάζεται. Ωραία. Το αφήνω σε όλη κάθε ανάσα. Σε κάθε ανάσα. Ναι. Σαν να αφήνω ένα βάρος που δεν χρειάζεται, ας πούμε. Σαν να φεύγουν όλα τελείως. Ακριβώς. Και να φύγει η γραμμή για ανάσα το πάνω. Αχα. Και μπορείς, όπως σου είπα και χθες, όταν κάναμε, όταν πάμε στο στήθος, βοηθάει να το κάνεις με το στόμα. Κεφάλι, ό,τι να είναι. Ό,τι αγαπάς. Άνια. Γενικά, ο κανόνας εδώ είναι λιγότερη σκέψη, περισσότερο συνέστημα και περισσότερο νιώθω. Ωραία. Θέλω να γίνεις αναπνοήσω. Είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Εντάξει. Οπότε μη σκέφτεσαι τίποτα, ανάπνεε και άσε με να σε καθοδηγώ κι εγώ σε όλη τη διαδικασία όσο μπορώ. Γκουρού. Γκουρού. Oh my the fucker. Φύγαμε. Πάμε. Ωραία. Προσπαθώ να γεμίσει το κενό ανάμεσα στα αυτιά σου. Στο στήθος. Άστο να φουσκώσει σαν μπαλόνι. Και γεμίζω το στομάχι μου. 10.
Οπότε φεύγω στη σκέψη και επανέρχομαι στο σώμα και στα αισθήματα. Μισές από τη μύτη, μισές από το στόμα. Και στέλνω το φόκους σε όλο μου το σώμα πλέον. Πώς αισθάνεται παντού. Νιώσεις κάποιο μούδιασμα, γαργαλιτό ή φαγούρα ή κάποια ζάλη, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μπορείς να ξαπλώσεις. Τι γίνεται μέχρι εκεί που είναι αισθάνεται. Λοιπόν, θα κάνουμε 10 ακόμα με focus, γρήγορες κοφτές αναπνοές, εισπνοή και εκπνοή, μονάχα από το στόμα αυτή τη φορά. 20, όχι 10, συγγνώμη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, 30 αναπνοές, όσο πιο βαθιά μπορώ και στην εκπνοή αδειάζω ό,τι έχω και δεν έχω μέσα μου, σφίγγοντας και τους κοιλιακούς να βγάλω και το ελάχιστο. 20. 30. Oh.
Άλλες 10 όσο πιο βαθιά και αδειάζω όσο πιο πολύ μπορώ. Αν μου πιάσεις τις ζαλίσεις, είναι εντάξει. Αφήνω πίσω ό,τι δεν χρειάζεται. Το μόνο focus είναι η αναπνοή μου. Λοιπόν, τελευταίες 10 αναπνοές, κάθε φορά που εκπνέεις, δημιουργείς μια φούσκα με κενό αέρα γύρω σου. Ο χώρος γίνεται λευκός. Φως, απόλυτο φως. Κάθε φορά που εκπνέεις, μεγαλώνει η φούσκα. Πιάνει τον τόπο γύρω σου, το σπίτι, μεγαλώνει η ακτίνα, τα χωριά γύρω σου, τις πόλεις. Πιάνεις όλη την Αθήνα, την πρωτεύουσά σου. Μεγαλώνεις τη χώρα σου, την Ευρώπη. Και τη μεγαλώνεις μέχρι να πιάσεις όλη τη γη. Εκπνέεις και εισπνέεις στο ρυθμό που χρειάζεται για να επεξεργαστείς το χώρο που πλέον καταλαμβάνεις. Είσαι η αναπνοή σου.
Τελευταίες 5 αναπνοές, όπου θα εισπνεύσω όσο πιο πολύ μπορώ, θα γεμίσω όλο μου τον αέρα, θα στείλω το οξυγόνο παντού στο σώμα μου και θα εκπνεύσω έξω όλο το οξυγόνο του σώμα μου. Στην τελευταία εκπνοή, την πέμπτη δηλαδή, θα αδειάσω τα πάντα και θα κρατήσω άπνοια όσο μπορώ, δεν έχει σημασία. Και μετά, όταν χρειαστώ και νιώσω την ανάγκη να πάρω αναπνοή, αναπνέω κανονικά. 5 αναπνοές. Εισπνέω, εκπνέω ολοκληρωτικά και κρατάω. Σαν να αλλάζει μορφή μου φαίνεται, ρε παιδί. Αρχικά πες... Ναι. Αυτά είναι. Μαλάκα, να το κάνεις κάθε μέρα. Ναι, είσαι απλά κάθε μέρα. Για να ξέρεις. Σε αφαγεία, άδειο στομάχι γενικά, ρε φίλε. Το ένιωσες και χθες. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον ένιωσα πιο δυνατά. Ναι, αυτό ήταν δυνατό. Να κοπεί αυτό, παρακαλώ. Αλλά αυτό σου λέει, γι' αυτό... Μαλάκα, αλλάζουν τα χρώματα γύρω σου. Ρε, όλα ρε φίλε. Αλλάζουν τα χρώματα. Όλα ρε φίλε. Μαλάκα, βλέπεις διαφορετικά χρώματα ρε μαλάκα. Ρε, ο χρόνος ρε, αλλάζει. Πόση ώρα έχουμε εδώ, δεν ξέρω κάνεις. Μαλάκα. Λέω παλιώς τα χρώματα. Εμένα αυτό που με εξητάρει φίλε,
είναι το πώς βουίζουν τα αυτιά και η καθαρότητα της ακοής μου, ρε. Μπορώ να ακούσω τα μυρμήγια να περπατάνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, ακούω κάτω στο χωριό, ρε, μαλάκα τον άλλο, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι ακραίο, ρε, φίλε. Ακούω πολύ μακριά. Σαν να χάνεται όλο το μη απαραίτητο, ξέρω εγώ, από την ακοή και απλά φτάνει. Στέλνει κύματα εκεί και μου έρχονται όλο. Λέγω, το πήγα σε φάση, ξέρω εγώ, ότι έβλεπα, καθώς έκλεινα μάτια, έβλεπα κάπως σκοτεινά, ρε, φίλε. Κάτι, έβλεπα ένα σκοτάδι και λέω, okay, είμαι σε φάση, θα το φωτίσω αυτό το πράγμα. Και κάθε εκπνοή μου, ξέρω εγώ, το φώτιζε λίγο παραπάνω, ρε, φίλε. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το πήρα. Αλλά βες. Ναι, ρε, φίλε. Ναι, ρε, φίλε. Κάτι τέτοιο. Σου λέω, αν δεν έκανα μαζί, υπάρχουν, ας πούμε, την ώρα που αναπνέεις, να στέλνεις την προσοχή σου αρχικά στα άκρα απομονωμένα, ας πούμε, στο πώς είναι οι φτέρνες, στην επαφή με το έδαφος, το βάρος τους, η γάμπα, και όλη αυτή η καθοδήγηση βοηθάει στο να μην σκέφτεσαι ανούσια και να είσαι σε επαφή με το σώμα σου. Σκεφτόμουν το δάχτυλο που πονάει, ρε, φίλε. Ναι. Ναι, το δάχτυλο που πονάει. Θα λέει, στείλτε την ανάσα σου εκεί πέρα. Αυτό, μπράβο. Το έστελνα εκεί. Μπράβο, μπράβο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, σε κάνουν να το βιώνεις ολοκληρωτικά το πράγμα, ρε, φίλε. Και επίσης, όπως υπάρχει να σου στέλνει την προσοχή στο σώμα σου, υπάρχει να στέλνεις την προσοχή στο κενό, στα μάτια σου, σε αυτό το απαλό μαύρο σκοτάδι που έχεις όταν έχεις κλειστά τα μάτια. Εκεί, φίλε, εκεί γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα ξαφνικά. Στο κενό. Σε αυτό το γλυκό σκοτάδι που έχεις με κλειστά μάτια. Και απλά να το εξερευνείς και να το εμπλουτίζεις με την αναπνοή σου. Να το στέλνεις εκεί, ξέρω. Για ομοπλάτη, βασικά για ασκήσεις. Μ' άρεσε η συμβολή που μου έδωσες, όσο πιο μακριά από τα αυτιά γίνεται. Σημαντικό. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει, ρε φίλε, με... Ό,τι έχει να κάνει που δουλεύουν τα χέρια σου, πάντα δηλαδή, στην ουσία, να ξέρεις. Ποτέ δεν σκέφτεσαι τα χέρια σου. Σκέφτεσαι τι κάνει η ομοπλάτη σου σε συνδυασμό με αυτά. Έβγαλε αεράκι, ε. Παιδιά, ελπίζω να το κάνετε μαζί μας. Αν όχι, να το βάλετε προτεραιότητα και να μου πείτε πώς ήτανε. Βρείτε το εκεί που νιώθετε, μην το πιέσετε. Άμα νιώθετε ότι εσείς προσελκύετε ό,τι θέλετε γενικά, ξεφλουδίστε ό,τι δεν είναι απαραίτητο που μας έχει βάλει η κοινωνία, οι τραυματικές μας εμπειρίες, οι τοξικές μας φιλίες και επηρεάζουν τις εμπειρίες του τώρα, γιατί κουβαλάτε ένα άχρηστο φορτίο. Αυτά.